Ίσως πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία, χθες και σήμερα, θα έπρεπε να είναι το γεγονός ότι έπειτα από σχεδόν 2.500 χρόνια λειτουργήσε και πάλι το θέατρο της Αρχαίας Μεσίνης. Έπειτα από 2.500 χρόνια λειτουργήσε ένα αρχαίο θέατρο. Νομίζω ότι δεν είμαι η μόνη που αισθάνομαι περίεργα έτσι, και σχεδόν συγκινημένη όταν διαβάζω αυτή την είδηση. Και για το λόγο αυτό έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σταύρο Μπένο, ο οποίος είναι πρόεδρος της κίνησης πολιτών Διάζωμα, οι οποίοι κάνουν ένα λαμπρό έργο τα τελευταία χρόνια και στον τομέα της συντήρησης των αρχαίων θεάτρων και της επιστροφής τους, αν θέλετε, στην κοινή μας ζωή. Έτσι δεν είναι, κύριε Μπένο? Καλό σας μεσημέρι. Έτσι ακριβώς. Και συμφωνώ απολύτως με την εισαγωγή σας και τα περί ιεραρχήσεων. Είναι, δεν ξέρω, νομίζω ότι ζούμε μια ζωή που αποτελείται από μικρές στιγμές, πάρα πολλά άγχη, και ζούμε όλοι στο τώρα και στο άγχος του τι θα κάνουμε αύριο. Και χάνουμε το ότι είμαστε όντα που κινούνται μέσα σε ένα τεράστιο χώρο που λέγεται χρόνος και έχουμε προγόνους και θα αφήσουμε και άλλους ανθρώπους. Ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό, να το προεκτείνω παραπέρα. Mm-hmm. Σε αυτή τη χώρα που έχει το μεγαλύτερο απόθεμα μνημείων παγκοσμίως, φανταστείτε ότι από την περίοδο του 5ου αιώνα π.Χ. μέχρι τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, δηλαδή κλασική ελληνιστική ρωμαϊκή περίοδος, το 70% του αποθέματος των μνημείων είναι στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Mm-hmm. Δεν θα έπρεπε συμβολικά, όχι ουσιαστικά, για μένα και ουσιαστικά, αλλά ας πούμε δεν το διεκδικούμε αυτό, να είναι το πρώτο διτάξει Υπουργείο του Υπουργείου Πολιτισμού, σας λέω εγώ. Δεν θα δίνει ένα σήμα στη χώρα. Νομίζω θα έδινε, αλλά την εποχή του μνημονίου, κύριε Μπένο. Δεν έχει εποχή του μνημονίου. Το μνημόνιο, ακούστε, είναι ένα κάτι το οποίο το έχουμε πια συμπεριλάβει με έναν τρόπο καταιγιστικό και στην πολιτική ζωή και στην καθημερινότητά mm-hmm. μας. Δεν χρειάζεται η χώρα ανάσες. Δεν χρειάζεται να υπερβεί αυτό το φυσικά, πράγμα. Φυσικά, το μόνο που χρειάζεται είναι ανάσες. Και προσέξτε, με άλλες υποδομές, δεν μιλάμε για πράγματα mm-hmm. που κοστίζουν. Mm-hmm. Πείτε μας λίγο. Τα πιο βαριά πράγματα που σε αυτή τη χώρα έχουμε χάσει είναι ακριβώς αυτά. Το άλλο κομμάτι του. Όχι ναι. Το υλικό, το κοστοβόρο. Συγγνώμη για λίγο γιατί, αλλά μ' άρεσε πολύ η εισαγωγή σας, γι' αυτό με. Όχι, αλίμονο, τι λέτε τώρα. Να κάνω την και καλά κάνετε και σας ευχαριστούμε. Πείτε μου λίγο την αίσθηση. Είναι δηλαδή ένα θέατρο που είναι κλειστό και σε άσχημη κατάσταση, γιατί έγιναν πολλές. Όχι, δεν είναι. Κοιτάξτε, είναι αυτός ο μεγαλειώδης αρχαιολόγος, έτσι. Αυτός ο Φέμελης, ο σπουδαίος, mm-hmm. έτσι. Αυτός ο ποιητής. Όταν ήρθε, το 1986 ήρθε. Mm-hmm. Σημειώστε, κύριε Μπαστέ, είχαν περάσει τρεις κορυφαίοι αρχαιολόγοι από τη Μεσσίνη, έτσι. Ξέρετε ποιος ήταν ο πρώτος. Θα σας αρέσει αυτό που θα πω, θα αρέσει και στους ακροατές σας. Για πείτε. Ο Θεμιστοκλής ο Φούλης, παρακαλώ. Ο πρωθυπουργός. Ναι. Ήταν αρχαιολόγος, βέβαια. Να, ο πρώτος που έσκαψε στην αρχαία Μεσσίνη ήταν αυτός. Μετά ήταν ένας σπουδαίος επίσης ο οικονόμου και μετά ο περίφημος Ορλάνδος. Είχαν περάσει δηλαδή τρεις μεγάλες προσωπικότητες. Mm-hmm. Και δεν είχαν εντοπίσει αυτά τα πράγματα που εντόπισε ο Θέμελης. Σας μιλάω τώρα για μια ανασκαφική φάση 60-70 ετών. Ναι, βέβαια. Από τη στιγμή που ήρθε ο Θέμελης, όλα άλλαξαν. Mm-hmm. Στο θέατρο επάνω υπήρχε αγροτικός δρόμος, να καταλάβετε. Δεν υπήρχε τίποτα που να μας υποψιάζει. Αλλά ο Θέμελης, όπως είναι έτσι, τελειομανής, έψαξε ξεκινώντας από τον Παυσανία και όλο το υλικό που είχε, το φιλολογικό, το επιγραφικό, εντόπισε το θέατρο και το έσκαψε και το έβγαλε στην επιφάνεια. Τι έβγαλε, ένα λιθοσωρό έβγαλε στην. Mm-hmm. Στην επιφάνεια. Δηλαδή, αν δείτε την ανασκαφή του και την εξέλιξή της, αλλά τα πήρε όπως είναι πάρα πολύ μεθοδικός, απομάκρυνε τα μέλη, τα μελέτησε και τα επανατοποθέτησε. Θα σας πω, τι ξέρουμε για αυτό το θέατρο πριν 2.500 χρόνια? Κοιτάξτε, το θέατρο αυτό υποδέχτηκε πολύ μεγάλα γεγονότα. Πάρα πολύ μεγάλα. Γιατί ξέρετε, οι χώροι αυτοί, κυρία Μπαστέα, ο κόσμος απλώς πιστεύει ότι ήταν οι χώροι υποδοχής του θεατρικού φαινομένου. Mm-hmm. Δεν ήταν αυτό όμως. Ήταν η υποδοχή όλης της εκρηκτικής εκείνης της περίοδου, αναφέρομαι στις εκρήξεις όχι μόνο του πολιτισμού, αλλά και της πολιτικής. Ήταν κυρίως χώροι δημόσιας διαβούλευσης. Αν σκεφτούμε ότι ο Φίλιππος καθόταν κάπου εκεί, της Μακεδονίας ο Πέμπτος, έτσι δεν είναι? Θα πρέπει να έχει καθίσει τουλάχιστον στο κύριο. Βεβαίως. Mm-hmm. Είναι από τα μεγάλα γεγονότα του θεάτρου. Και συνήθως τα θέατρα αυτά είχαν σε όγκο και σε αριθμό θεατών το μέγεθος της πόλης. Γιατί εκεί γινόταν η δημόσια διαβούλευση. Ήταν δηλαδή. Διαβουλευόταν η πόλη σε αυτά. Και προσέξτε και το συμβολισμό. Οι άρχοντες ήταν κάτω, ήταν στην ορχήστρα και οι αρχόμενοι ήταν πάνω. Τέλεια. Είναι ό,τι πρέπει να ακούσουμε αυτή την εποχή, κύριε Μπένο, αυτό που μας λέτε. Πραγματικά δηλαδή. Το πιο σημαντικό γεγονός ήταν η σφαγή εκεί του Φιλοπίμονος, του Μεγαλοπολίτη. Ήταν αυτός μια μεγάλη προσωπικότητα. Ο στρατηγός της Αχαϊκής Συμπολιτείας. Mm-hmm. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο γεγονός mm-hmm. που εσφαγιάστηκε από εκεί, γιατί ξέρετε, υπήρχε μια μόνιμη αντιπαράθεση των Μεσσηνίων. Οι Μεσσήνοι κακοπάθησαν
γιατί είχαν αντίπαλο τους πάντα την φοβερή, τους φοβερούς Λάκωνες δίπλα και τη Σπάρτη, οι οποίοι σε τρεις αλλεπάλληλους πολέμους, τους λεγόμενους Μεσσηνιακούς, τους είχαν κατανικήσει και πήραν το ονοματιόν τους και με τρία ιστορικά άλματα, δηλαδή πήγαν πρώτα στην Αύπακτο, μετά στην Κεφαλονιά και εν συνεχεία στην Κάτω Ιταλία, όπου ίδρυσαν και την Μεσσίνα. Έτσι. Βέβαια. Μετά λοιπόν επέστρεψαν οι Μεσσίνοι, και τότε έγινε η πόλη, επανακατασκευάστηκε η πόλη, το 369 από τον Θηβαίο μεγάλο στρατηγό, τον Επαμεινόντα, ο οποίος για στρατηγικούς λόγους, όταν κατενίκησε στο λεύθερο του Σπαρτιάτες, ήταν η πρώτη ήταν των Σπαρτιατών, για να τους περιορίσει, έφτιαξε δύο πόλεις, τη Μεγαλόπολη και τη Μεσσίνη. Ξέρετε, για να έχουν μια μορφή εμποδίου, να μην μπορούν πάλι να εξαπλωθούν. Πού όμως και πάλι. Εντάξει. Πείτε μας κάτι. Και λοιπόν και επανήλθαν οι Μεσσίνοι στην πόλη τους και κατασκεύασαν αυτά τα σπουδαία δημόσια κτίρια, τα οποία ο Θέμης πια τα έχει βγάλει όλα στην επιφάνεια. Πείτε μας κάτι. Είναι βράδυ Σαββάτου, προχθές δηλαδή, και για πρώτη φορά έπειτα από 2.300 χρόνια ακούγονται ήχοι μουσικής, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχουν μουσικοί, υπάρχουν... Ποια είναι η αίσθηση του ανθρώπου που παρακολουθεί και έχει την αίσθηση της ιστορίας και αυτών των 2.500 χρόνων? Μόνο μια λέξη θα σας πω. Ρίγος. Ρίγος. Τίποτα άλλο. Ό,τι και να πω άλλο θα το χαλάσω. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Ήταν βεβαίως τόσο ωραία και η οργάνωση. Ναι. Γιατί συνεργάστηκαν δύο κορυφαίοι πολιτικοί θέσμοι. Το φεστιβάλ με την υπέροχη τεχνογνωσία του και την αναβάθμισή του με τον Λούκο. Καθώς και την ΚΟΑ που ένα νέο παιδί, ο Βασίλης ο Χριστόπουλος, της έχει δώσει φτερά πραγματικά καλλιτεχνικά. Φανταστείτε λοιπόν, συναντήθηκαν δύο κορυφαίοι θεσμοί πολιτισμού σε ένα κορυφαίο μνημείο. Υπάρχει άλλο, πρόγραμμα να γίνονται κάθε χρόνο εκεί. Ναι, τώρα ο Θέμης ετοιμάζεται και επεξεργάζεται και το βοηθάμε όλοι εμείς στο διάζωμα να κάνει κάτι σπουδαίο. Που στο επίκεντρο αυτού του σπουδαίου θα είναι μια πόλη ανοιχτή σε όλη τη σύγχρονη δημιουργία με επίκεντρο τους νέους. Αυτό είναι το όραμα του Θέμης. Ξέρετε, είναι τόσο δύσκολο να βρούμε ειδήσεις που να μας χαροποιούν αυτή την περίοδο που τα όσα λέτε ακούγονται σαν μουσική στα αυτιά μας. Και να σας πω κάτι, φανταστείτε ότι αυτό που ζήσαμε στη Μεσσίνη προχθές θα το ζήσουμε σε έναν ορίζοντα 10 ετών σε 50 αρχαία θέατρα. Αυτό ήθελα να πω. Ξέρω και στην Ερέτρια κάνετε πολύ μεγάλο έργο, αλλά και σε άλλες πόλεις. Σε 50 αρχαία θέατρα. Και προσέξτε με την δύναμη των πολιτών, που τόσο πολύ την είχαμε αγνοήσει στη μεταπολιτευτική περίοδο. Όλα αυτά συμβαίνουν επειδή δραστηριοποιήθηκαν δυνάμεις που ήταν σε ύπνωση και δεν είχαν ποτέ ούτε καν ένα προσκλητήριο συμμετοχής τους. Ένα τέτοιο εγχείρημα. Μάλιστα, κύριε Μπένο, πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας μιλήσαμε. Καλό θα είναι να τα ξαναπούμε και μια μέρα από κοντά, γιατί το έργο του διαζώματος είναι μεγάλο. Και αυτό που λέτε ότι με τη συμμετοχή των πολιτών όλα αυτά γίνονται εφικτά, νομίζω ότι μας δίνει λίγο κουράγιο για το μέλλον που δεν είναι έτσι, φαντάζεται. Σαν να συναντούμε την Ελλάδα του μέλλοντός μας, ξέρετε. Γιατί είστε αισιόδοξοι. Τις δυνάμεις του φωτός, τους παραγωγούς, της αλήθειας. Είναι όλα τα απίστευτα αυτά κοιτάσματα που τόσο τα δικήσαμε στη μεταπολιτευτική φάση της χώρας. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Κύριε Μπένο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια για τη δουλειά σας.